Κύριε Σιδηχάκη, καλημέρα. Γεια σας κύριε Τσάμι, και σε εσάς και στους ακροατές. Κύριε Μανώλη Σιδηχάκη, είστε εισηγητής λοιπόν του κόμματός σας στο νέο αθλητικό νομοσχέδιο. Ποιο είναι το σχόλιο σας? Μας ακούγατε νομίζω από την αρχή της εκπομπής, ε? Βεβαίως, άκουσα όλη τη συζήτηση. Κοιτάξτε, καταρχάς το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας κρίνει το κάθε νομοσχέδιο ξεχωριστά, βέβαια στα πλαίσια μιας συνολικής πολιτικής που ασκεί εκάστοτε κυβέρνηση. Και έτσι λοιπόν εξετάσαμε, διατυπώσαμε τις απόψεις μας και τελικά κληθήκαμε να ψηφίσουμε το συγκεκριμένο κατ' επίφαση αθλητικό νομοσχέδιο. Το σχόλιο σας για το περιεχόμενο είναι σκληρό όμως, ε? Βεβαίως. Διότι κοιτάξτε να δείτε, ο κύριος Αβγενάκης καθ' όλη τη διάρκεια όλων αυτών των μηνών από το προηγούμενο αθλητικό νομοσχέδιο διατείνονταν ότι θα φέρει ένα νέο αθλητικό νομοσχέδιο που θα επιλύει χρόνια προβλήματα στον χώρο του αεραστεχνικού αθλητισμού. Άρα λοιπόν, ξεκινώντας από το εξής, ο αθλητισμός τι είναι? Είναι η φυσική αγωγή που αποτελεί ένα κομμάτι, θα έλεγα έτσι, της γενικότερης ανάπτυξης, πολιτιστικής, αθλητικής ανάπτυξης του λαού και συνδέεται με την υγεία, με τη φυσική κατάσταση, την ψυχική ισορροπία. Που αυτό θα έπρεπε να είναι, με συγχωρείτε. Κύριε Σιδηχάκη, αυτό θα έπρεπε να είναι. Ωραία. Εντάξει, άρα, λοιπόν, γιατί, συγγνώμη, με τα σύγχρονα δεδομένα, ο αθλητισμός είναι μια βιομηχανία. Έτσι, μπράβο. Εδώ μιλάμε λοιπόν ότι ο αθλητισμός, ότι το συγκεκριμένο αθλητικό νομοσχέδιο δεν περιλαμβάνει τίποτα από όλα αυτά, μα τίποτα από όλα αυτά. Και υπάρχει ένα ζήτημα, γιατί αποφεύγει η κυβέρνηση να πάρει θέση γύρω από όλα αυτά τα ζητήματα. Διότι προσέξτε, αφενός αυτή τη στιγμή τα αεραστεχνικά σωματεία φυτοζωούν, στην κυριολεξία φυτοζωούν, είναι σε δεινή οικονομική θέση και τα σωματεία και οι αθλούμενοι, οι αθλητές δηλαδή, καλούνται να επομιστούν το βάρος μιας ισχνής κρατικής χρηματοδότησης βάζοντας το χέρι στην τσέπη ακόμα περισσότερο, εργαζόμενοι απλήρωτοι, σωματεία που κινδυνεύουν να βάλουν λουκέτο. Πολλά έχουν βάλει λουκέτο και κινδυνεύουν κι άλλα να βάλουν λουκέτο. Άρα λοιπόν, γιατί δεν γίνεται κουβέντα γύρω από αυτά τα ζητήματα? Πού περιορίζεται το αθλητικό νομοσχέδιο κατά κύριο λόγο? Πού περιορίζεται? Στην αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου των αρχαιρεσιών των αθλητικών φορέων. Αυτό δεν ήταν αναγκαίο να συμβεί? Βεβαίως, αλλά αυτό πρέπει να συνοδεύεται και με ένα σωρό άλλα μέτρα. Που σημαίνει τι? Ποια είναι αυτά τα μέτρα? Ότι πρέπει να ασχοληθείς με την ανάπτυξη του μαζικού λαϊκού αθλητισμού στο σχολείο, στη γειτονιά, για το πώς θα αναπτύξεις το κάθε άθλημα, πώς θα ενισχυθεί η συμμετοχή, η πρόσβαση του πληθυσμού συνολικά και, μέσα, και ιδιαίτερα της νεολαίας, και μέσα σε αυτό τον πληθυσμό είναι και οι αθλητές που έχουν, αν θέλετε, και λόγο και σημαντικό. Εγώ θα έλεγα και πρώτο λόγο οι αθλητές. Αλλά δεν συζητάμε γι' αυτό, για τον πρώτο ρόλο των αθλητών, αλλά το πώς συνολικά θα δώσεις όλες εκείνες τις προϋποθέσεις και τα ερεθίσματα για να ασχοληθεί ο πληθυσμός γύρω από αυτά τα ζητήματα. Τι δομές, τι προϋποθέσεις χρειάζονται για να διευκολύνεις την οικογένεια και τα παιδιά προκειμένου να έχουν πρόσβαση στη συστηματική. Θέλω, παρακαλώ πολύ, κύριε Σιδηχάκη, θέλω να απαντήσετε το ερώτημα το οποίο μόλις θέσατε. Τι δομές και τι προϋποθέσεις χρειάζονται? Παρακαλώ. Κοιτάξτε, καταρχάς το αθλητικό νομοσχέδιο λέει φοιτεία, όρια ηλικιών, αν και αυτά τα είχε φέρει και στο προηγούμενο νομοσχέδιο και μάλιστα είχε υποσχεθεί και την αναδρομικότητα, την οποία την πέταξε στην κερκίδα εντελώς, το θέμα της αναδρομικότητας. Αλλαγές, εκλογικές αλλαγές σε όλη την διαδικασία και εν ώψη των αρχαιρεσιών. Έχει στο Μητρό, το νέο Μητρό, ηλεκτρονικό Μητρό, που αν τα μαζέψεις όλα αυτά μαζί, είναι φανερό ότι η κυβέρνηση επιχειρεί τον πλήρη έλεγχο αθλητικών σωματείων, ενώσεων και ομοσπονδιών. Με τι επιχείρημα? Με το επιχείρημα ότι αυτές οι ομοσπονδίες και τα συγκεκριμένα πρόσωπα ήταν 20-30 χρόνια. Μια στιγμή, εγώ θέλω, παρακαλώ πολύ, ως μέσα από τη δημοσιογραφική εμπειρία κοντά 4 δεκαετιών, αυτό δεν έκαναν όλες οι κυβερνήσεις μέχρι τώρα? Βεβαίως, όλες οι κυβερνήσεις αυτό έκαναν. Ναι. Πόσα 10 αθλητικά νομοσχέδια έχουν περάσει τα τελευταία χρόνια, όλες οι κυβερνήσεις ποτέ δεν έκαναν τον ήλον. Γιατί όμως? Γιατί δεν ήθελαν να αχυρώσουν την επιχειρηματική δράση στον αθλητισμό. Έχουμε το παράδειγμα του εμπορευματοποιημένου, πλήρως εμπορευματοποιημένου επαγγελματικού αθλητισμού με ό,τι συνεπάγεται, με τη βία, με την αδιαφάνεια, με τις παράγκες, με υψηλή κερδοφορία, με χαριστικές ρυθμίσεις, σκανδαλώδεις ρυθμίσεις από όλες τις κυβερνήσεις και επιχειρούν με αυτό το νομοσχέδιο, με αυτό το νομοσχέδιο και με την αλλαγή των φοιτιών και των ορίων ηλικίας και το Μητρό κτλ. Να μεταφέρουν την εμπορευματοποίηση
και στον χώρο του αεραστεχνικού αθλητισμού. Όχι ότι μέχρι σήμερα ήταν καλά τα πράγματα στον αεραστεχνικό αθλητισμό. Όχι. Εκεί είχε διεισδύσει ο εμπορευματοποιημένος αθλητισμός. Αλλά είναι άλλο πράγμα να λες ότι εγώ έχω τον επαγγελματία της γειτονιάς που λόγω της φανέλας και την αγάπη για την ομάδα έδινε 5 δεκάρες παραπάνω. Και είναι άλλο πράγμα αυτό. Δηλαδή το Μητρό, για παράδειγμα, επιτρέπει πλέον σε κάθε εταιρεία και σε κάθε επιχειρηματία να μπαίνει στη βάση δεδομένων. Δηλαδή, Μητρό ομελών, ακαδημίες, εισιτήρια, οικονομικά, τις υποδομές που διαθέτουν, έτσι ώστε να μπορούν να κρίνουν και να λαμβάνουν αποφάσεις με το μικρότερο δυνατό ρίσκο και κόστος για να επενδύουν στα αθλητικά σωματεία. Πώς θα γίνει αυτό? Θα γίνει προφανώς όχι με τη σημερινή τομή. Τα αθλητικά σωματεία είχαν στην πλειοψηφία τους δημιουργική παρουσία. Η παραγωγική διαδικασία κυλούσε. Όχι, βέβαια. Ακριβώς. Όχι, γι' αυτό εγώ δεν είναι τυχαίο ότι εξ αρχής βάζω το ζήτημα τι αθλητισμό θέλουμε, τι σωματείο θέλουμε, με ποιες προϋποθέσεις πρέπει να στηρίξει σήμερα το σωματείο. Όταν λοιπόν φυτοζωούν τα σωματεία και δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες του σήμερα, και θα έλεγα και λόγω της πανδημίας. Κάτι που δεν συζητήθηκε πλην από την εισήγηση δική μας, που βάζει πολύ συγκεκριμένα μέτρα που έπρεπε να παρθούν λόγω της πανδημίας για την ενίσχυση και τη χρηματοδοτική, αλλά και άλλες διευκολύνσεις με ρυθμίσεις των οφειλών τους κτλ. Κανένα άλλο κόμμα δεν μίλησε. Άρα λοιπόν, τι θέλουνε? Δεν θέλουνε τη σημερινή δομή, η οποία μπορεί να είναι παροχημένη στα σωματεία, στις ενώσιμες ομοσπονδίες. Δεν τους βοηθάει όμως αυτός ο πολυτερματισμός και η διασπορά. Άρα λοιπόν πρέπει να πάμε σε πολύ. Κύριε Σιντιχάκη, με συγχωρείτε. Ναι. Εσείς τι αντιπροτείνετε συγκεκριμένα? Κοιτάξτε, εμείς βάλαμε ένα συνεχτικό πλαίσιο προτάσεων που ξεκινάει από το εξής. Πρώτον, έχουμε μπροστά μας το θέμα της πανδημίας. Έπρεπε η κυβέρνηση να πάρει συγκεκριμένα μέτρα προκειμένου να ανακουφίσει τα σωματεία, τους αθλητές και τους εργαζόμενους με μια δέσμη προτάσεων που καταθέσαμε. Αγνοήθηκε αυτή η πρότασή μας. Δεύτερον, καταθέσαμε πολύ συγκεκριμένες προτάσεις σε σχέση με το Μητρό των αθλητικών σωματείων. Και είπαμε πολύ συγκεκριμένα ότι θα πρέπει να συμμετάσχουν, να μην αποκλειστεί κανένας από την εκλογική διαδικασία των ομοσπονδιών. Κανένα σωματείο που έχει ενεργή δραστηριότητα και συμμετοχή σε αθλητικές διοργανώσεις. Δεν τα ξέρει ο κύριος Υπουργός. Δηλαδή η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού δεν το ξέρει. Το ξέρετε ότι τα αθλητικά σωματεία έχουν τρεις φορές εγγραφή. Μία σε επίπεδο της περιφέρειας στα σωματεία. Και ο κύριος Υπουργός και οι προλαλήσαντες τονίζουν ότι όλα αυτά τα καλύπτονται από το αθλητικό νομοσχέδιο το οποίο ψηφίστηκε. Όχι. Προσέξτε να δείτε. Όταν ξέρεις ποια είναι τα σωματεία σε επίπεδο περιφέρεια, υπάρχει λίστα. Πάρτε με. Και ξέρεις και ποιοι είναι οι εντάξει οικονομικά κτλ. Ξέρεις τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για τις ομοσπονδίες τι ακριβώς συμβαίνει. Ξέρεις ποιες ομάδες και ποιες ομοσπονδίες συμμετείχαν στα πρωταθλήματα και στα Ολυμπιακά και στα κανονικά κτλ. Τα ξέρεις όλα αυτά. Άρα ποιος ο λόγος να πας σε ένα ηλεκτρονικό Μητρό και μάλιστα έχοντας υπόψη τις απειλές του κυρίου Αβγενάκη το προηγούμενο διάστημα που λέει τι? Ότι όποιος δεν προλάβει να κάνει εγγραφή ή προεγγραφή δεν θα τύχει της κρατικής χρηματοδότησης. Ότι όποιος δεν κάνει εγγραφή δεν θα μπορέσει να συμμετάσχει σε αθλητικούς αγώνες. Παρά μόνο αν έχει πάρει την αθλητική αναγνώριση. Και αν κοιτάξετε σήμερα ποια αθλητικά σωματεία έχουν προλάβει να εγγραφούν ή να προεγγραφούν, είναι πολύ λίγο. Δηλαδή είναι κάτω από το 50% των πραγματικών αθλητικών σωματείων που υπάρχουν στην Ελλάδα και είναι καταγεγραμμένα και στην περιφέρεια και, και στη Γενική Γραμματεία. Η απουσία εγγραφής μήπως είναι και με δική τους ευθύνη? Πώς? Η απουσία εγγραφής μήπως είναι και με δική τους ευθύνη? Εγώ να σας πω κάτι, δεν διαψεύτηκε ούτε από τον κύριο Αβγενάκη. Και ούτε από την πλειοψηφία, ότι εδώ υπάρχουν υψηλές γραφειοκρατικές διαδικασίες που εμποδίζουν μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα, έλεγε στην αρχή 2 μήνες, μετά το πήγε στους 6 μήνες, αυτό το στηρίξαμε. Ναι. Και παρενθετικά να πω ότι δεν είμαστε γενικώς αρνητές. Εγώ θα σας πω στο συγκεκριμένο αθλητικό νομοσχέδιο, τα 5 άρθρα που ψηφίσαμε ήταν υπέρ, 12 ήταν παρόν και 14 ή 15 κατά. Βέβαια δεν είναι το αριθμητικό που υπερίσχυσε για να πούμε κατά στο συνολικό νομοσχέδιο. Είναι η ουσία αυτά δηλαδή τα οποία σας λέω. Έτσι, άρα δεν είμαστε γενικώς αρνητές. Ο κύριος λοιπόν Αβγενάκης, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν τα σωματεία, εάν δραστηριοποιούνται, εάν συμμετέχουν σε αθλητικές οργανώσεις, ποιοι είναι οικονομικά τακτοποιημένοι. Τα γνωρίζουν όλα αυτά. Αλλά επαναλαμβάνω, αυτό που ενδιαφέρει
είναι να προχωρήσουν στην πλήρη απορευματοποίηση του ερασιτεχνικού αθλητισμού, να δώσουν τη δυνατότητα μέσα από το ηλεκτρονικό μητρό και μέσα από τις αρχαιρεσίες σωματείων και ομοσπονδιών να αλλάξει η φρουρά, δηλαδή να αλλάξει ο Μανολιός και να βάλει τα ρούχα του αλλιώς. Εμείς δεν θα υπερασπιστούμε τις ομοσπονδίες, ούτε τα αλλαγή προσώπων και όχι φιλοσοφίας, λέτε εσείς. Αλλαγή προσώπων, να. Όχι φιλοσοφίας και μάλιστα με συνένοχους τους αθλητές και τους Ολυμπιονίκες. Ήταν απαράδεκτο. Απαράδεκτο αυτό που έκανε η κυβέρνηση και ο κύριος Αβγενάκης, να βάλει αθλητές εναντίον αθλητών, αθλητές εναντίον παραγόντων, προπονητών κτλ. Απαράδεκτη διαδικασία. Δηλαδή αυτά που διάβασα εκατέρωθεν, τα βίντεο που είδα, και μιλάμε τώρα για κομματικοποίηση. Με συγχωρείτε τώρα, δεν ήταν κατευθυνόμενη όλη αυτή η ιστορία που. Κύριε Σιδηκάκη, πολύ χρήσιμα τα ερεθίσματα μας δώσατε. Πολύ χρήσιμα, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, θα τα πούμε. Να είστε καλά, να είστε καλά. Για τις θητείες, μόνο αν μου επιτρέπετε. Ναι, πολύ γρήγορα. Για τις θητείες, κοιτάξτε να δείτε. Πολύ μεγάλη ευαισθησία για το θέμα των ηλικιών. Από το 74 το πήγε στο 71 και από το 71 το πήγε στο 70. Γιατί δηλαδή αυτός που είναι 69 ή αυτός που είναι 72 για παράδειγμα δεν έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει. Αυτός που είναι 72 για παράδειγμα. Άρα ήταν φωτογραφικά αυτά που έκανε ο κ. Αβγενάκης και ξέρουμε για ποιον φωτογράφησε τις συγκεκριμένες διατάξεις. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε και μελλοντικά. Ο πατέρας του σημερινού πρωθυπουργού, όταν ανέλαβε πρωθυπουργός, πόσο χρόνο ήταν, γιατί δεν βάζουμε θητείες στους βουλευτές και στους υπουργούς, 2 μέτρα και 2 σταθμά, στην ΕΠΟ έχουν θητείες και όρια ηλικίας στον επαγγελματικό αθλητισμό. Να λοιπόν πώς θέλει η κυβέρνηση να ελέγξει τον ερασιτεχνικό αθλητισμό και να την παραδώσει στους επιχειρηματικούς ομίλους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.